Πάμε σε μία σπουδαία αθλητική προσωπικότητα, μία αθλήτρια που μας κάνει υπερήφανους με την παρουσία της στην εθνική ομάδα και ο λόγος βέβαια για την Κέλλη Κιδωνάκη, την πρωταθλήτρια του καράτε, μετά και τις πρόσφατες επιτυχίες της. Πάμε να τη συναντήσουμε μέσω σύνδεση Skype, προκειμένου να συζητήσουμε για όλα όσα την αφορούν. Κέλλη Κιδωνάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε καταρχάς να σε καλωσορίσουμε στην αθλητική ενότητα της εκπομπής, να σου πούμε βέβαια συγχαρητήρια μετά και τις τελευταίες επιτυχίες στο Βελιγράδι, αλλά και αυτές προηγήθηκαν βέβαια στην Τουρκία. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό έτσι. Έχουμε ένα χάλκινο μετάλλιο σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καράτε στην κατηγορία συν 68 κιλά στην Τουρκία και ένα χρυσό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες. Θα λέγαμε ότι πραγματικά έφτασε η ώρα για την επιβράβευση των κόπων σου. Κάπως έτσι, ακριβώς. Η χρονιά ξεκίνησε δύσκολα, αλλά η σεζόν έκλεισε πάρα πολύ όμορφα, πιο όμορφα από ό,τι περίμενα. Και αυτό είναι βέβαια πολύ σημαντικό και θέλω λίγο έτσι να σταθούμε σε αυτές τις δύο επιτυχίες που σίγουρα λένε πολλά, γιατί το να διακρίνεσαι σε τόσο σπουδαίες αθλητικές διοργανώσεις όπου συμμετέχουν κορυφαίοι αθλητές του είδους και να ανεβαίνεις στο βάθρο, σίγουρα τίποτα δεν είναι τυχαίο, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω ότι ό,τι και να κάνουμε δεν είναι τυχαίο. Αν δεν δουλέψεις σκληρά, δεν μπορείς να καταφέρεις τέτοιες θέσεις σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις και γενικά να είσαι σταθερός αθλητής. Είναι το πιο σημαντικό βασικά από όλα, να μπορείς να διατηρήσεις και να επαναλαμβάνεις αυτό που κάνεις. Για τον εαυτό σου πάνω απ' όλα και για όλα αυτά που έχεις δουλέψει. Οπότε είναι μεγάλη χαρά όταν ειδικά επιβραβεύεσαι με ένα μετάλλιο. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες και το διάπλατο χαμόγελο και εσένα και του προπονητή σου βέβαια και το δικαιούστε άλλωστε αυτό το μετάλλιο. Και να πούμε βέβαια ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στην Τουρκία, Κέλλη, εσύ βρέθηκες από σπόντας, μου επιτραπεί να πω, καθώς τραυματίστηκε η Χατζηλιάδου, έτσι, και κλήθηκες να την αντικαταστήσεις στην εθνική ομάδα και βέβαια δικαίωσες την επιλογή του Ομοσπονδιακού Τεχνικού. Ακριβώς. Όπως είπα στην αρχή, η χρονιά ξεκίνησε δύσκολα για μένα. Είχα ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο πόδι μου. Οπότε μου στέλνει την ευκαιρία να συμμετάσχω στο Πανελλήνιο το φετινό, ώστε να διεκδικήσω μια θέση για το Ευρωπαϊκό. Έχασα αυτή την ευκαιρία, αλλά τελευταία στιγμή, λόγω του τραυματισμού της συναθλητριάς μου, της Έλληνας Χατζηλιάδου, όπως είπατε κι εσείς, η Ομοσπονδία με εμπιστεύτηκε. Μου έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία ουσιαστικά. Την πρώτη δεν τη διεκδίκησα, οπότε είχα μία δεύτερη έτσι. Την άρπαξα, δεν το συζητώ καθόλου. Είναι μεγάλο όνειρο να παίξει. Ήταν για μένα μεγάλο όνειρο να παίξω σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Ήταν η πρώτη μου συμμετοχή. Με το που το έμαθα, λέω εντάξει, τώρα πάμε για να πάρουμε μετάλλιο, τίποτα λιγότερο. Και δικαιώθηκες πραγματικά και σου αξίζουν τα εύσημα για αυτή σου την αγωνιστική παρουσία. Και στη συνέχεια βέβαια ήρθαν και οι μεσογειακοί αγώνες και ένα ακόμη χρυσό. Και ένα ακόμη μετάλλιο, αυτή τη φορά χρυσό βέβαια. Και ήταν και αυτό σε εισαγωγικά από σπόντα, γιατί ούτε εκεί ήταν να συμμετάσχω. Μετά την επιτυχία μου στο Ευρωπαϊκό, η Ολυμπιακή Επιτροπή και η Ομοσπονδία μας έκλεισαν. Μπορώ να ανταποκριθώ. Μου έδωσαν την ευκαιρία μια τελευταία στιγμή. Νομίζω ότι δικαίωμαι με αυτή την επιλογή. Σίγουρα, σίγουρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως, Κέλλη Κιδωνάκη, να πούμε ότι οι επιτυχίες του ελληνικού καράτε, το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν, αν δεν κάνω λάθος, πέμπτη στην κατάταξη ό,τι αφορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, δείχνουν ότι το άθλημά σας έχει και παρόν, αλλά έχει σίγουρα και μέλλον. Ακριβώς. Όσο περνάει ο καιρός, το άθλημα στη χώρα μας ανεβαίνει. Η χώρα μας ξανανεβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλοι βλέπουν πλέον Ελλάδα τα αθλητικά του εξωτερικού και μας υπολογίζουν. Δεν είναι όπως παλιά που έβλεπαν Ελλάδα, λέγανε τώρα φοβούνται την Ελλάδα συγκλήρωσή τους και είναι πολύ όμορφο για εμάς.
και για όλους τους αθλητές, γιατί δείχνει ότι η δουλειά που κάνουμε τόσα χρόνια ανταμείβεται σιγά σιγά και αξίζουμε να είμαστε ψηλά. Mm-hmm, το επιβεβαιώνω. Σωστά, σωστά. Το επιβεβαιώνουν άλλωστε τα αποτελέσματα που φέρνετε. Μίλησε μας λίγο για τη σχέση σου με το καράτε. Πότε ξεκίνησε, πώς προέκυψε η σχέση αυτή? Ξεκίνησα στην ηλικία των 4 ετών. Α, μικρούλα. Πώς προέκυψε, ήταν ξαφνικό. Το ζήτησα σε ηλικία 3. Μην με ρωτήσετε που, αν το είδα κάπου, δεν ξέρω. Ήμουν απλώς 3 ετών. Το ζήτησα στους γονείς μου και στην ηλικία των 4, γιατί στα 3 ήμουν πολύ μικρή, με έγραψαν στη σχολή και κάπως ξεκίνησε η σχέση μου με το καράτε. Και κρατάει χρόνια. Και συνεχίζει. Έτσι, έτσι, και κρατάει χρόνια. Κέλλη, πες μας λίγο και για τα νέα παιδιά που μας ακούν, πώς η δουλειά κρύβεται πίσω από αυτά εδώ τα μετάλλια και τις σπουδαίες αυτές επιτυχίες? Δεν θα πω ψέματα. Κρύβεται πάρα πολύ δουλειά που δεν φαίνεται και πάρα πολλές θυσίες. Τώρα όλα αυτά είναι εικόνες χαρά. Κρύβονται πολύ πόνος, θυσίες, αγώνες για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Που ο κόσμος δεν το βλέπει, λογικό είναι να μην το βλέπει. Η πορεία ενός αθλητή που κάνει πρωταθλητισμό είναι συνήθως κρυφή. Βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμα, δυστυχώς. Έτσι, έχεις απόλυτο. Αλλά είναι και όλος αυτός ο δρόμος που μας στίζει, μας δημιουργεί, μας κάνει πιο δυνατούς. Αν ήταν όλα εύκολα, δεν θα έχει και τη γλύκα τους εισαγωγικά. Σωστή. Είναι πιο γλυκό όταν είναι πιο δύσκολο, εν τέλει. Σωστά, σωστά. Και σίγουρα κρύβεται πίσω αδιάκοπη και πολυετής προπόνηση, έτσι, και κόπωση και από σένα και από τον προπονητή και όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σου, γιατί είμαι σίγουρη ότι και η οικογένεια είναι εκεί και αυτή παλεύει με το δικό της τρόπο. Έτσι. Είναι μια πολυεπίπεδη προσπάθεια. Εσύ, Κέλλη, μένεις στην Ενδοχώρα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, στην περιοχή, στο Τυμπάκι μένεις, στις Μοίρες? Στον Τυμπάκι μένω, μόνο μου κατοικίνησα. Και θέλω έτσι να μου... ξεκίνησαν όλα. Ωραία. Και θέλω να μου πεις πόσο δύσκολο λοιπόν είναι για αθλητές που δεν ζουν, ας πούμε, στην Αθήνα ή στο κέντρο, να έχουν έτσι παραστάσεις, να έχουν αγώνες, να υπάρχει ένας έντονος συναγωνισμός. Πόσο δύσκολο είναι να μπορέσεις να ανταποκριθείς σε αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο του αθλήματός σου? Είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολο για ένα παιδί της επαρχίας να διεκδικεί θέση σε πανελλήνια ακόμα πρωταθλήματα, γιατί όπως είπατε δεν έχουμε τις παραστάσεις, δεν είναι τόσο πρόσβαση όλα, είναι πολύ πιο δύσκολα. Φανταστείτε, στην 17 έκανα κάθε το Κύριακο σπιδών, πήγαινε έλα Αθήνα Κρήτη για να έχω 3 ώρες προπόνηση με την εθνική ομάδα ώστε να μπορώ να εξελιχθώ. Οπότε φανταστείτε πόσο πιο δύσκολο είναι για έναν αθλητή της Κρήτης να κάνει πειρά ταξίδια κάθε Σαββατοκύριακο και για έναν αθλητή της Αθήνας που είναι μία. Αλλά αν με ρωτάτε, αξίζει τον κόπο και με το παραπάνω. Είμαι σίγουρη. Σίγουρα, σίγουρα αξίζει τον κόπο. Πες μας λίγο τώρα τι περιλαμβάνουν τα επόμενα σχέδιά σου. Μετά από αυτά τα 2 μετάλλια, βέβαια, ο πύχης έχει ανέβει αρκετά ψηλά και για σένα και για τους προπονητές σου. Οπότε τώρα τι ακολουθεί, τι να περιμένουμε? Η σεζόν έκλεισε τώρα με τους Μεσογειακούς και η νέα σεζόν θα ξεκινήσει με ένα καράτε, ένα βαθμολογούμενο παγκόσμιο τουρνουά. Το οποίο μας δίνει βαθμούς για την κατάταξη για την πρόκληση μας στο παγκόσμιο. Θα διεξαχθεί στον Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν, στις αρχές του Σεπτέμβρη. Αυτό είναι ο επόμενος στόχος, ένα μετάλλιο σε αυτή τη διοργάνωση για το 22 και θα είναι τελευταία. Μετά μιλάμε για την καινούργια χρονιά, που θα είναι πολύ γεμάτη, ελπίζω.
να το ευχηθούμε και εμείς να πάνε όλα καλά και την καινούρια χρονιά. Οπότε λίγες μέρες ξεκούραση και μετά συνεχίζεις την προετοιμασία σου για αυτή τη νέα πρόκληση. Να κλείσουμε, Κέλλη, έτσι με ένα μήνυμα στα νέα παιδιά που μας ακολουθούν, που μας ακούν, μας παρακολουθούν, να τους πεις έτσι αναφορικά με το άθλημά σου και τα όσα σου έχει προσφέρει μέσα από αυτή την αδιάκοπη και επίπονη ομολογουμένως προσπάθεια. Το άθλημά μας γενικά χαρακτηρίζεται από το κομμάτι της πειθαρχίας, που νομίζω είναι και γενικά ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχει ένας άνθρωπος, να μπορεί να πειθαρχεί, να προσαρμόζεται. Οπότε, μέσα από το καράτε εγώ σαν κύκλη, έμαθα να μην τα παραπτάω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην τα παρατάμε, να βάζουμε στόχους, όνειρα και να κάνουμε τα πάντα για να τα πετύχουμε. Mm-hmm. Όσο δύσκολο και να είναι, ποτέ δεν είναι εύκολο. Αν πέσεις, ξανασήκω. Μην τα πέσεις. Αν επιμείνεις, θα τα καταφέρεις. Αν προσπαθείς, θα τα καταφέρεις. Αυτό μου έχει μάθει όλος αυτός ο δρόμος του πρωταθλητισμού, ότι αν δεν τα παρατήσεις, όσο δύσκολο και να είναι, το τέλος θα τα καταφέρεις. Σπουδαίο, σπουδαίο μήνυμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σου εδώ, να σου ευχηθούμε κάθε επιτυχία και στη συνέχεια, να έχεις υγεία και να κυνηγάς τα όνειρά σου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Γεια.